Γεια σας παιδιά, είμαστε οι Gearheads, δεν μας βλέπετε συχνά και τους δύο on camera. Είπαμε όμως να κάνουμε αυτή τη φορά ένα λίγο διαφορετικό βίντεο. Όπως θα διαπιστώσατε και από τον τίτλο, είπαμε να κάνουμε μια συζητησούλα για το πώς είναι από τη σκοπιά του απλού χρήστη ή ίσως και του όχι τόσο απλού χρήστη, η μετάβαση από μια συσκευή Android σε ένα τηλέφωνο το οποίο δεν έχει Google Services ή τέλος πάντων που μπορεί να τα αποκτήσει με κάποια workarounds αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι φυσικά στο P40 Pro. Τώρα ενδεχομένως κάποιος να ρωτήσει, παιδιά, που το θυμηθήκατε τώρα το P40 Pro, γιατί κάνετε το βίντεο αυτή τη στιγμή. Ναι. Η απάντηση είναι απλή. Οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας λόγος είναι γιατί η συσκευή παραμένει πάρα πολύ δημοφιλής από αυτά που βλέπουμε τόσο στα forum όσο και στο τι γίνεται στο aftermarket. Σωστά. Υπάρχει τρελή διακίνηση από συσκευές της οικογένειας P40 στο aftermarket από χέρι σε χέρι σε χρήστη. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί πλησιάζουμε στο σημείο όπου θα ανακοινωθεί πια η επόμενη γενιά, η P50 δηλαδή, η οποία η αλήθεια είναι δεν ξέρω ακόμα αν θα έρθει επίσημα στην Ελλάδα, αλλά αν έρθει στην Ελλάδα θα έχει πια το Harmony OS, οπότε πάλι δεν θα έχουμε Google Services, με το ερωτηματικό για το αν πια εκεί θα υπάρχουν πια δυνατότητα να τα περάσει τα Google Services με workaround. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι οι συσκευές της Huawei παραμένουν πάρα πολύ ποιοτικές και αν κάποιος το σκέφτεται είτε να αποκτήσει κάποια συσκευή καινούργια είτε να αποκτήσει κάποια συσκευή second hand, καλό θα ήταν να ξέρει ένα χρόνο μετά τι γίνεται πια με το οικοσύστημα. Εδώ λοιπόν είναι που θα μπει ο Αποστόλης στην κουβέντα μας, ο οποίος έχει κάνει εδώ και μερικές εβδομάδες τη μετάβαση από άλλη συσκευή. Ήσουν αχρήστης, Αποστόλη. Είχα το Note 10 Plus, Κωνσταντίνε, πιο πριν. Ωραία. Το ξέρεις καλά εσύ, αλλά αυτοί που μας βλέπουν δεν το γνωρίζουν. Okay, είχες λοιπόν το Note 10 Plus. Και εδώ και κάποιες εβδομάδες αποφάσισες να δοκιμάσω την τύχη μου που λέμε στο P40 Pro. Ωραία. Να πω συγγνώμη παρένθεση ότι το Note 10 Plus είναι μια εξαιρετική συσκευή. Έτσι, για όσους μπορεί να αναρωτιούνται γιατί το έκανα. Okay. Τι ήταν όμως αυτό που σε έτρωγε όλο αυτό το διάστημα και ήθελες να κάνεις τη μετάβαση στο P40 Pro? Από τότε που είχαμε κάνει λοιπόν ένα χρόνο πριν και κάτι, δεν θυμάμαι τώρα, το review του συγκεκριμένου κινητού, θυμάμαι ότι είχε πάρα πολύ καλή κάμερα, καλύτερη από το Note 10 Plus κατά τη γνώμη μου. Και ήθελα να το ξαναδοκιμάσω. Εγώ θα έλεγα ότι είχε καλύτερη κάμερα από τα περισσότερα κινητά της περσινής χρονιάς. Αλλά... θα συμφωνήσω μαζί σου, ναι. Ωραία. Οπότε λοιπόν η κάμερα ήταν ο βασικός λόγος ο οποίος σε όθησε να θες να κάνεις την μετάβαση στη συσκευή. Ωραία λοιπόν. Ποιο ήταν η πρώτη σου απορία, ο πρώτος σου φόβος για το τι θα σε δυσκόλευε στη μετάβαση? Το κλασικό πρόβλημα με τα Google Services, γιατί όταν παίρνεις μια συσκευή Android, τι κάνεις? Το πρώτο πράγμα είναι να πας να βάλεις το mail σου, να κάνεις login και να έχεις τα πάντα συγχρονισμένα από την παλιά σου συσκευή. Δηλαδή είτε είναι επαφές, είτε και όλα τα άλλα πράγματα. Okay. Αυτό με άγχωνε. Ωραία. Το θέμα όμως λοιπόν των επαφών ήταν το πρώτο και πιο σημαντικό, γιατί ένα τηλέφωνο, τι το θέλεις, να μπορείς να πάρεις, να καλέσεις. Αυτή είναι η βασική του χρήση. Ασχέτως που εμείς το έχουμε κάνει εδώ πέρα. Το έχουμε ξεχάσει λίγο αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Κάτι λίγο για όλα, ρε παιδί μου. Ναι. Οπότε αυτό το πρόβλημά μου λύθηκε. Πώς λύθηκε? Εύκολα, δύσκολα, ήταν κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει. Ήταν πολύ εύκολο, απλά έπρεπε να το ψάξω λίγο. Πήγα λοιπόν στο browser εδώ πέρα στο ίντερνετ, στα Google Contacts, τα οποία είχα από την προηγούμενη συσκευή, και υπάρχει μια επιλογή εκεί να κάνεις save σαν V-card. Okay. Έτσι λέγεται τέλος πάντων. Έχει τρεις επιλογές, η τρίτη νομίζω είναι αυτή η τελευταία. Και από εκεί και πέρα πήγα στα settings των contacts του P40 Pro και έκανα import αυτό το αρχιάκι, το V-card. Και φορτώσανε αμέσως χωρίς κανένα πρόβλημα, το τσέκαρα δηλαδή, πολύ ωραία. Οπότε αυτό λίγο με καθησύχασε. Και είναι και από ό,τι καταλαβαίνω μια διαδικασία η οποία είναι εξαιρετικά απλή. Δεν πάρα είναι πολύ, κάτι απλή και πολύ γρήγορη. Ωραία. Ναι. Ένα αυτό λοιπόν. Το δεύτερο κομμάτι, φαντάζομαι πια, υπήρχε το θέμα τι θα κάνεις με τις εφαρμογές που χρησιμοποιείς εσύ στην καθημερινότητά σου. Ναι, σωστά. Okay. Ποιες εφαρμογές ήθελες, ας πούμε, απαραίτητα να παίζουν στο κινητό, οι οποίες αν δεν παίζανε θα ήταν για σένα deal breaker? Σίγουρα το Messenger, το Facebook, δηλαδή αυτές, επειδή έχω μια επικοινωνία με φίλους, ας πούμε, καθημερινά, αλλά και εφαρμογές όπως για το e-banking. Okay. Και αυτές είναι πολύ σημαντικές και με άγχωνε το συγκεκριμένο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ, ειδικά έτσι όπως έχουμε γίνει ένα χρόνο τώρα και με τις καραντίνες, όλα τα πράγματα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. Οφείλουν να γίνονται ηλεκτρονικά, αλλά καλό θα, ειδικά τώρα, επιβάλλεται να γίνουν ηλεκτρονικά. Σωστά, ναι. Οπότε, ναι, έχει δίκιο ο Αποστόλης αυτό που λέει. Αν δεν υπήρχαν οι τράπεζες. Οπότε, λοιπόν, εσύ τι τράπεζα χρησιμοποιούσες, τη βρήκε στην εφαρμογή, δεν τη βρήκε? Την τράπεζα Πειραιώς, τη βρήκα πολύ εύκολα στο App Gallery και νομίζω υπάρχουν να σωματωθεί και οι υπόλοιπες. Αλλά κρατάω μια επιφύλαξη, δεν ξέρω αν είναι όλες.
Okay. Νομίζω την Alpha Bank την είχα δει το, ξέρεις, το εικονίδιο. Και εγώ νομίζω ότι δεν έχουν μπει ακόμα όλες. Δεν ξέρω αν έχει μπει η Εθνική και η Eurobank. Ναι. Πάντως από ό,τι γνωρίζω βρίσκονται σε διαδικασία, είναι σε συζητήσεις. Αν δεν έχει γίνει ήδη. Ναι, την ενδιαφέρει πολύ να το Huawei να τις ενσωματώσει όλες τις τράπεζες. Αυτό το ξέρω. Ναι. Οπότε είναι θέμα χρόνου. Εγώ λοιπόν αυτό που θυμάμαι. Μας έχουν πει κατά καιρούς, όταν μας είχαν ενημερώσει η Huawei για το θέμα του AppGallery, όταν είχε ξεκινήσει η όλη διαδικασία του διαζυγίου, ήταν ότι βασικό τους μέλημα ήταν να πάρουν τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές ελληνικές, μιλάω πάντα για ελληνικές εφαρμογές, αυτές ναι, που αφορούν τους Έλληνες καταναλωτές, όχι για διεθνείς εφαρμογές, και αυτές να τις περάσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα στο AppGallery. Οι τράπεζες φυσικά ήταν στην κορφή της λίστας, αλλά υπήρχαν και άλλες εφαρμογές οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες, όπως για παράδειγμα το eFood καλή ώρα. Μπράβο, το οποίο νομίζω ναι, ότι όλοι παιδιά τρώμε, παραγγέλνουμε, ειδικά αυτή την περίοδο. Σωστά. Που δεν μπορούμε να πάμε και πουθενά. Και αυτό που λες, όταν ήρθε η ώρα να παραγγείλω ένα απόγευμα, τον αδερφό μου, ας πούμε, κάτι να φάμε. Μου ήρθε στο μυαλό και τη βρήκα πολύ εύκολα την εφαρμογή. Υπήρχε και αυτή νομίζω. Ναι, δεν με δυσκόλεψε ούτε αυτό το κομμάτι. Κατά καιρούς μάλιστα η Huawei έχει κάνει και προσφορούς, έχει κάνει προσφορές, έχει κάνει κουπόνια με το eFood κτλ. Οπότε και εκεί, αν σας αγχώνει το θέμα του delivery, υπάρχει λύση. Τι γίνεται όμως, τι έκανες όμως λοιπόν με τον ελέφαντα στο δωμάτιο που φυσικά είναι οι εφαρμογές της Google εκεί, τι λύση βρήκες? Εκεί λοιπόν εξαρτάται για ποια εφαρμογή μιλάμε. Αν μιλάμε για το YouTube, με ρωτάς, ας πούμε. Μιλάω για όλες. Μιλάω για το Gmail, μιλάω για το YouTube, μιλάω για τους χάρτες, μιλάω για όλο το οικοσύστημα λοιπόν, των εφαρμογών. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Ωραία. Το θέμα των χαρτών. Ας το πιάσουμε γενικά με τις υπηρεσίες. Ναι. Τι έκανες, υπήρχε κάποιος τρόπος να περάσει όλες τις υπηρεσίες μαζί? Υπάρχει το G-Space. Ωραία. Το οποίο G-Space είναι ένα περιβάλλον, θα έλεγα, virtual machine, virtual space, πώς λέγεται τέλος πάντων, virtual machine. Το οποίο τι κάνει, σου επιτρέπει να εγκαταστήσεις όλες αυτές τις εφαρμογές και να κάνεις συντόμευση μάλιστα στην επιφάνεια του κινητού σου. Αλλά βγάζει διαφημίσεις όλη την ώρα. Αυτό είναι το ενοχλητικό. Okay. Λειτουργούν, δηλαδή οι χάρτες μου λειτουργήσαν πολύ καλά, το δοκίμασα. Ωραία. Ωραία. Πού πήγες? Εδώ, δωμάτιο. Ναι, από μέσα λοιπόν έβαλα μέχρι την κουζίνα και πίσω. Εντάξει, το βρήκε, το βρήκε. Ευτυχώς. Δεν έχω παράπονο. Έτσι όπως έχει μαγεί, δεν πάμε για πού. Πραγματικά, ρε. Τι να βάλω τώρα, πώς θα πάω στο σούπερ μάρκετ? Ξέρω, ρε παιδιά, δεν χρειάζομαι για να μου το πει. Αλλά όχι τώρα, χωρίς πέρα από την πλάκα. Τη χρησιμοποίησα μια φορά και μου έκανε κανονικά, λειτουργήσε παιδί μου. Και μάλιστα είχε και τα σωσμένα τα πάντα. Δηλαδή αγαπημένα που είχα κτλ. Κατάλαβα. Υπάρχουν όμως και εναλλακτικές, να πω παρένθεση, δηλαδή Petal Maps από την ίδια τη Huawei και μου είχες πει και εσύ μια άλλη εφαρμογή. Το Hero Maps είχα πει, το οποίο εγώ το έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν ακόμα και σε κανονικές συσκευές. Και αυτές, προβλημάτισες έτσι. Φυσικά, φυσικά. Ωραία, κάτι πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το YouTube. Το YouTube. Και ποιος δεν χρησιμοποιείται σήμερα ημέρα το YouTube, έτσι. Όσο, όποιος έχει λοιπόν κινητά και Android και τέτοια. Εμάς μας βλέπετε παραστική μας το YouTube, παιδιά. Ναι, τώρα, μια εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα το μάθαμε. Ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν το YouTube. Υπάρχει μέσα στο μέσο του G-Space, αλλά κάθε φορά που κάνεις minimize και το ξανανοίγεις, σου πετάει μια διαφήμιση των 5 δευτερολέπτων, πράγμα πολύ ενοχλητικό. Ναι, υπάρχει όμως η επιλογή, το έκανα εγώ, δεν ξέρω αν θα το κάνουν όλοι, να πληρώσεις λοιπόν, να φύγει. Για πάντα αυτό το ad που σου πετάγεται. Αυτό αφορά μόνο το YouTube ή αφορά και τα υπόλοιπα Google Services? Πέταγε δηλαδή. Πέταγε διαφημίσεις σε όλες τις εφαρμογές που ήταν μέσα από το G-Space, ναι. Αλλά εγώ την αφαίρεσα μόνο από το YouTube. Δεν ξέρω όμως αν μπορείς τώρα. Δηλαδή, άμα πάω να χρησιμοποιήσω μια άλλη εφαρμογή, θα μου ξαναπετάξει διαφήμιση. Γιατί δεν χρησιμοποιώ μόνο το YouTube, χρησιμοποιώ μέσα από το G-Space. Τις άλλες εφαρμογές έχω βρει άλλες. Άλλες πηγές, να το πω, να τις εγκαταστήσω. Εντάξει. Αλλά είχε ένα κόστος γύρω στα 15,99 για να φύγει αυτή η διαφήμιση, αλλά είναι για πάντα. Γιατί είχε και κάποιες άλλες επιλογές που ήταν μηνιαία και τα λοιπά. Μην τις αναφέρουμε, δεν χρειάζεται. Okay. Τελευταία. Νομίζω και το mail, δεν έχουμε αναφέρει. Ναι, το mail, σωστά. Το mail, με το mail τι έκανες? Το mail, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχω καθημερινά, λαμβάνω email, στέλνω για τη δουλειά, για όλους τους λόγους και ποιος δεν το κάνει, έτσι, τη συγκεκριμένη μέρα. Λοιπόν, βρήκα μία εναλλακτική, γιατί μέσω G-Space δεν μου δούλευε το Gmail. Το Gmail, παίζει. Παιδιά, καθόλου έβγαζε μια άσπρη οθόνη και έμενε εκεί, ούτε πίσω πήγαινε, ούτε create new message, τίποτα. Ο client της ίδιας της Huawei, ο mail client της Huawei. Το χρησιμοποίησα, δεν σου κρύβω για λίγες μέρες, αλλά δεν μου πολύ άρεσε ούτε σαν user interface, ούτε στη λειτουργία του, ξέρω εγώ, δεν. Κάτι μου λείπε, δεν ξέρω. Οπότε είπα να δοκιμάσω μία άλλη εφαρμογή, την Blue Mail. Γνωστός είναι, mail client. Ναι, πολλοί την συστήνουν και δεν είχαν άδικο, γιατί και εμφανισιακά είναι πολύ ωραία, αλλά και σου δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσεις πολλαπλούς λογαριασμούς. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω και Gmail και Hotmail.
Χωρίς πρόβλημα. Ενοποιημένος λογαριασμός, τα βλέπεις όλα με τη μία. Και okay. Notifications και τέτοια δουλεύουν κανονικά, ναι, ή είχες κάποιο πρόβλημα? Όχι. Mm-hmm. Μια χαρά δουλεύουν. Πολύ ωραία. Δηλαδή τη δουλειά μου την κάνω, δεν μου λείπει. Mm-hmm. Με λίγα λόγια το Gmail, σαν η εφαρμογή δηλαδή της ίδιας της Google. Ωραία. Να κάνω εδώ μια παρένθεση, επειδή μας ακούτε τόση ώρα να μιλάμε για το G-Space που χρησιμοποιείς ο Αποστόλης για να εγκαταστήσεις συσκευές. Το P40 Pro αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναβαθμιστεί σε AMUI 11 και έχει, το οποίο εξακολουθεί ναι μεν και στηρίζεται σε Android 10, αλλά είναι η νεότερη έκδοση του AMUI. Μέχρι αυτό το διάστημα, και όλο αυτό το διάστημα μάλλον, έχουν βγει διάφοροι μέθοδοι, διάφορα workarounds για να περάσει κάποιος τα Google Services στο P40 Pro, στο P40 του. Μέθοδοι αυτοί οι οποίοι αλλάζανε, ναι, αναπεριόδους. Τώρα που έχουμε το EMUI 11, όλοι προτείνουν το G-Space. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει να παίζει στο επόμενο διάστημα ή αν θα βρεθεί κάποιο άλλο workaround. Μέχρι πρόσφατα, ας πούμε, πιο εύκολη λύση νομίζω ήταν μια εφαρμογή που την λέγανε Googlify. Στο XDA μέσα developer, mm-hmm, ξέρεις αυτό το site. Λοιπόν, okay, υπήρχε μια λύση, ναι, από έναν συγκεκριμένο developer που λεγόταν Google Fire. Δεν είμαι και κάπως έτσι. Η οποία όμως δούλευε μόνο με το EMUI 10. Ωραία. Και έλεγε συγκεκριμένα, mm-hmm, έτσι με bold γράμματα κάτω-κάτω στο άρθρο ότι εάν βάλετε, λέει, την επόμενη έκδοση, κάνετε update στο κινητό σας, δεν θα, mm-hmm, δουλεύει καθόλου. Οπότε για μένα που έχω το EMUI 11 δεν ήταν μια, okay, λύση. Αυτός είναι και ο λόγος που τόσο καιρό δεν έχουμε κάνει κάποιο βίντεο για το πώς να περάσει κάποιος Google Service σε κάποιο P40 και ούτε πρόκειται να κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί παιδιά οι μέθοδοι αλλάζουν, οπότε όποιος θέλει να το κάνει, δόξα τω Θεώ, το ίντερνετ εκεί είναι, υπάρχουν πηγές, ψάξτε, βρείτε μόνοι σας. Γιατί δεν ξέρω πότε θα το δει ο καθένας αυτό το βίντεο ή τι κάνει όλο αυτόν τον καιρό. Θα ψαχτείτε λίγο μόνοι σας να βρείτε ποια είναι κατάλληλη, ναι, λύση, ναι, την περίοδο που σκέφτεστε να κάνετε εσείς αυτή το workaround. Ωραία. Αφού λοιπόν έλυσες τα βασικά προβλήματα που ήταν επαφές, που ήταν εφαρμογές της Google, στις υπόλοιπες εφαρμογές τώρα που χρησιμοποιούσες, ναι, είτε μπορεί να χρειαζόσουν, για παράδειγμα, επαγγελματικά που έχω εμείς εδώ, χρησιμοποιούμε κάμερες της Panasonic για να τραβάμε τα βίντεο. Υπάρχουν εφαρμογές της Panasonic τις οποίες τις λειτουργείς από το κινητό. Για τις υπόλοιπες εφαρμογές, όπως είπες, Facebook, δεν ξέρω, Netflix, τέτοια πράγματα. Ναι. Αυτά τα βρήκες από το App Gallery, τα βρήκες μέσα από third party stores. Υπήρχαν, δουλεύουν. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, ας πούμε, για εφαρμογές. Εάν, mm-hmm, δεν τις βρει δηλαδή κάποιος στο App Gallery της ίδιας της Huawei, mm-hmm, θα πρέπει να απευθυνθεί είτε στο APK Pure, mm-hmm, το οποίο έχει πάρα πολλές εφαρμογές και βρήκα πολλές από εκεί μέσα και χωρίς διαφημίσεις. Αυτό, mm-hmm, είναι το καλό τους. Και από το Aptoid. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας, δηλαδή εγώ χρησιμοποιώ για να. Remote control, ας πούμε, της Panasonic, της εσένα, μέσω μιας εφαρμογής που βγάζει ίδια η Panasonic, η Lumix Sync, mm-hmm, την οποία δεν είμαι σίγουρος αν θα την βρω, τη βρήκα πολύ εύκολα, σε πληροφορώ, και λειτουργεί και πολύ καλά. Η εφαρμογή για το drone. Μπράβο. Και τώρα που το λες για DJI συγκεκριμένα, εγώ έχω το Mavic Air. Λοιπόν, για να χρησιμοποιήσεις το drone σου χρειάζεται μια εφαρμογή. Αυτήν τη βρήκα πολύ εύκολα. Επίσης, mm-hmm, έκανα και update, μη σου πω, του λογισμικού. Mm-hmm. Κανονικά μου λειτουργήσε, χωρίς πρόβλημα. Δεν μπόρεσα να το πετάξω, βέβαια, λόγω των συνθήκων, αλλά εδώ εσωτερικά στο σπίτι άνοιξε το drone κανονικά, μπορούσα να το χειριστώ. Δεν είδα κάποιο πρόβλημα. Facebook, Messenger, Instagram. Μπράβο, όλες αυτές τις βρήκα λοιπόν. Κανονικά τις εφαρμογές μου δουλεύουν απροβλημάτιστα. Μόνο ένα προβληματάκι που παρατήρησα είναι στο Viber. Okay. Όχι ότι δεν μου ανοίγει, κανονικά λειτουργεί, απλώς τι γίνεται, δεν μπορείς να κάνεις synchronization των διαλόγων. Των διαλόγων. Δηλαδή, ό,τι έχεις πει, ας πούμε, σε μια άλλη συσκευή, αυτά δεν μπόρεσα, γιατί να τα μεταφέρω τέλος πάντων στην καινούργια μου συσκευή. Ναι, η αλήθεια χρειάζεται είναι sync. Η αλήθεια είναι το Viber χρησιμοποιεί για κάποιο λόγο το Google Drive για να κάνει το sync. Ακριβώς. Και προφανώς μέσω G-Space δεν παίζει σωστά το, ναι, το Google Drive και δεν αναγνωρίζει, δεν μπορεί να κάνει το Viber το συγχρονισμό του backup σου. Αυτό, okay, το backup, mm-hmm, μπράβο. Δεν μπορείς να το φορτώσεις δηλαδή, να κάνεις import με κάποιο λόγο. Ναι, κατάλαβα. Τώρα, αυτό που δεν ξέρω προφανώς, ο Αποστόλης δεν παίζει, δεν ασχολείται με το καθόλου το gaming στο Android. Εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, τι γίνεται για τους ανθρώπους οι οποίοι, ναι, παίζουν πολλά παιχνίδια. Και βασικά δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι. Okay, παιχνίδια θα βρείτε μέσα στα third party stores. Το πρόβλημα προκύπτει για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούν. Τα play services για να παίξουν και που έχουν και κρατάνε και cloud save games κτλ. Όπου πάλι εκεί θα έχει πρόβλημα. Εκεί δεν ξέρω, εκεί είναι ίσως το μεγάλο αγκάθι, ναι, για τους gamers. Να πω μόνο ακόμα κάτι πάνω σε αυτό, γιατί δεν είμαι gamer, παιδιά. Οκ, okay, δεν παίζω πραγματικά πολλά, mm-hmm, παιχνίδια. Το μοναδικό όμως που χρησιμοποιώ είναι για όποιον ασχολείται με το σκάκι. Mm-hmm. Το chess.com έχει εφαρμογή, okay, και τη βρήκα κι αυτή. Mm-hmm. Έκανα login.
κάνεις, μπορεί να σε επιτρέπει και μέσω Facebook να κάνεις login και λειτουργεί κανονικά το προφίλ μου, δηλαδή το είδα, okay. Παίζεις. Δεν έχει θέμα. Αλλά τώρα σε πιο εξεζητημένα παιχνίδια δεν ξέρω τι κάνει. Δεν μπορώ να πάρω. Okay. Οπότε κρατήστε το αυτό σαν ερωτηματικό για το e-gamers. Ναι. Για το Netflix, εγώ θέλω να πω. Το Netflix παίζει. Όντως, νομίζω υπάρχει στο APK, στο APK Pure. Νομίζω ναι, υπάρχει. Ναι, κανονικά παίζει, αλλά. Αλλά υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι δεν αναγνωρίζει τη συσκευή μέσα στις εγκεκριμένες. Και το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι παίζει το περιεχόμενο, ναι, αλλά είναι σε ποιότητα SD. Ναι, και αν δεν μου το είχε πει ο Κώστας, δεν θα το είχα προσέξει. Γιατί εγώ, όπως έτρωγα μια μέρα, έβλεπα ένα επεισόδιο σαν μια σειρά και δεν μου φάνηκε. Το είδα πολύ φευγαλέα, ξέρεις, δεν είδα την ποιότητα. Αλλά όταν το είδαμε μαζί και το τσεκάραμε, όντως λέει SD το περιεχόμενο δηλαδή που βλέπεις. Τώρα, βέβαια, να πω εγώ την αμαρτία μου. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ σε μια άλλη συσκευή η οποία δεν έχει πρόβλημα με τα Google Services. Εγώ χρησιμοποιώ σαν προσωπικό μου τηλέφωνο ένα OnePlus 8 Pro, το οποίο στη δική μου την περίπτωση. Από τότε που πήρε Android 11, δεν ξέρω τι έπαθε η εφαρμογή του Netflix, βγήκε, απέκτησε κάτι προβλήματα εκεί με το DRM και εδώ και πόσους μήνες κάθομαι και βλέπω στο OnePlus Pro, στο 8 Pro, Netflix σε ανάλυση SD και που κανονικά δεν θα έπρεπε, η συσκευή είναι στις εγκεκριμένες. Αλλά να βλέπετε ότι δεν ταλαιπωρούνται μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα Google Services. Okay. Α, συγγνώμη, πάνω σε αυτό κάτι τελευταίο, ότι υπάρχει και η εφαρμογή της Amazon Prime. Mm-hmm. Για όποιον θέλει μπορεί να έχει κάποια συνδρομή εκεί. Υπάρχει. Δεν ξέρω βέβαια και αυτή με τι περιορισμούς. Έτσι. Okay, κατανοητό. Ωραία. Και πάμε λοιπόν και στα βασικά. Το θέμα λοιπόν των εφαρμογών το έλυσες. Mm-hmm. Όλες οι εφαρμογές οι οποίες αυτή τη στιγμή ήθελες να χρησιμοποιήσεις εσύ, τις χρησιμοποιείς. Δεν νιώθεις ότι περιορίζεσαι σε κάτι από τη συσκευή. Πάμε λοιπόν και στο κομμάτι το οποίο ήταν αυτό που σε όθησε να χρησιμοποιήσεις όντως τη συσκευή, δηλαδή την κάμερα. Εμπειρίες, θέλω να μου πεις τις εμπειρίες σου και από την κάμερα και από το θέμα της αυτονομίας. Λοιπόν, ναι, ξεκινώντας από την κάμερα, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή, εξαιρετική και έχει ένα φυσικό bokeh λόγω του μεγαλύτερου sensor σε σχέση με τα άλλα κινητά της αγοράς, το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι στο portrait mode, μπορεί να είσαι και σε κανονικό mode και να βγάλεις μια φωτογραφία να έχει ένα μικρό θόλωμα πίσω, το οποίο είναι πολύ ωραίο αισθητικά. Υπήρχε βέβαια ένα πρόβλημα από το review με το magenta cast στα πορτέρτα που μας ενοχλούσε λίγο, το δέρμα έβγαινε λίγο προς το mauve. Θεωρείς ότι έχει βελτιωθεί αυτό μετά από τόσο καιρό, μετά από όλα αυτά τα update? Ναι, υπάρχει μια βελτίωση, αν και δεν είμαι ακόμα, δεν το έχω τεστάρει πολύ σε πρόσωπα. Δηλαδή και τον εαυτό μου τον έχω βάλει πολύ λίγες selfies, δεν είμαι τέτοιος τώρα τύπος. Αλλά οκ. Okay. Ναι, έχω δει μια βελτίωση. Okay. Είναι αρκετά καλό. Και στο βίντεο εξαιρετικό. Έτσι. Α, επίσης, συγγνώμη, έχει πολύ καλό autofocus, face detection. Mm-hmm. Δηλαδή η μετάβαση από σημείο σε σημείο είναι πολύ ομαλή. Δεν έχει αυτό. Εδώ η Panasonic μου, ας πούμε, που έχει contrast detect και έχει θέματα. Φανταστείτε. Τα ακούτε στην Panasonic, παιδιά. Παιδιά, κάντε κάτι. Λοιπόν, περιμένουμε χορηγία σύντομα. Αστειεύομαι. Λοιπόν. Στο θέμα της αυτονομίας. Το θέμα της αυτονομίας πάλι είμαι πολύ ευχαριστημένο σε σχέση με το Note 10 Plus. Όχι ότι ήταν απαράδεκτο, αλλά δεν έβγαζε τόσο πολύ όσο αυτό. Αυτό δηλαδή είδα μπορεί και 3 ώρες παραπάνω αυτονομία. Το οποίο μιλάς για screen on time. Screen το οποίο on time, σε πραγματική χρήση μεταφράζεται τι, ότι εσύ φορτίζεις αυτή τη στιγμή τη συσκευή κάθε μια μέρα, μια μισή μέρα, κάθε δύο μέρες. Κάθε μια μέρα, αλλά μπορώ και να το αποφύγω αυτό. Δηλαδή μπορεί το βράδυ να έχω ένα 20% αναλόγως και τις χρήσεις που κάνω. Και λέω άστο, θα το φορτίσω το πρωί. Γιατί έχει και πάρα πολύ γρήγορη φόρτιση. Απίστευτα γρήγορη. Ελπίζω, λέω, μέσα σε 45 λεπτά έχω πάει στο 100%. Ελπίζω εδώ η Huawei να μην ακολουθήσει το παράδειγμα το οποίο έχουν αρχίσει να ακολουθούν, το trend που έχουν αρχίσει να ακολουθούν κάποιοι άλλοι κατασκευαστές με το να σταματήσει να δίνει φορτιστές μέσα στις συσκευές της. Ελπίζω να συνεχίσει να δίνει. Ή θα το σταματήσει, Κωνσταντίνε, ή θα μας δώσει τούβλο. Θα πάει στα δεν ξέρω και εγώ πόσα βάτ. Okay, δεν ξέρω. Ας μην δώσει τούβλο. Ας δώσει τους καινούριους τους φορτιστές της τεχνολογίας GaN, οι οποίοι είναι μικροί και γρήγοροι και πολλά βάτ κτλ. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να συνεχίσει να δίνει. Ωραία, δεν ξέρω. Να πω εγώ, να κάνω μια παρέθεση και να πω ότι και στο παρελθόν και εγώ είχα φλερτάρει πάρα πολύ με την ιδέα να χρησιμοποιήσω το P40 Pro δική μου ατομική daily driver που λέμε και στο χωριό. Παιδιά, εδώ έχουμε ξεχάσει να οδηγούμε, οπότε daily driver έχει γίνει το κινητό. Αλλά και το είχα κάνει για μια περίοδο. Πάλι ο λόγος που και εμένα με τράβαγε πάρα πολύ το P40 Pro σαν συσκευή, εμένα καταρχάς να πω ότι μ' άρεσε και πάρα πολύ και σαν design, αλλά και εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ το θέμα της κάμερας και είχα παρατηρήσει αυτό, ότι φαινόταν ότι έχει πολύ ψηλή αυτονομία. Δεν ξέρω αν σε αυτό βοηθάει και το γεγονός ότι λείπουν όλα τα σκουπίδια των Google Services αυτό, από μέσα. Δεν ξέρω τι έχει κάνει Google όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ νιώθω ότι
υπάρχουν σερβις από πίσω της Google τα οποία ρουφάνε συνέχεια την μπαταρία και ακριβώς επειδή λείπουν από το P40 Pro έχει πολύ καλύτερη αυτονομία από άλλες συσκευές. Εγώ ο μόνος λόγος που δεν το έκανα, τελικά δεν κράτησα τη συσκευή, δηλαδή την χρησιμοποίησα για κάποιο διάστημα αλλά τελικά δεν την κράτησα, είχε να κάνει περισσότερο καθαρά με το κομμάτι της δουλειάς μας και το γεγονός ότι δεν μπορούσα να χρησιμοποιώ αξιόπιστα το Creator, την εφαρμογή όπου έχει η Google για να υποστηρίζει τους δημιουργούς, το YouTube Studio να το πω σωστά. Ναι, σωστά. Και δεν ήθελα να αγχώνομαι κάθε φορά για το αν θα πρέπει να ξαναπεράσω με κάποιο τρόπο τα services, να το κάνω να ελέγχω το YouTube Studio μόνο μέσα από τον browser κτλ. Είπα κάποια στιγμή δεν γίνεται, δεν με βολεύει, πρέπει να έχω μια αξιόπιστη λύση και αποφάσισα τελικά να μην το χρησιμοποιήσω. Αλλά και εγώ ακριβώς τις ίδιες εντυπώσεις είχα ότι ήταν μια εξαιρετική συσκευή και ειλικρινά δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικότερο από αυτή την κουβέντα, ότι όταν δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι στην τεχνολογία σκέφτονται, τους βασανίζει συνέχεια αυτή η ιδέα, πρέπει να βρω έναν τρόπο να το κάνω το P40, να το χρησιμοποιώ κανονικά ακόμα και χωρίς τα Google Services, δείχνει το πόσο καλό ήταν το P40 και σε πόσο καλό σημείο είχε φτάσει πια όλα αυτά τα χρόνια, μετά από όλα αυτά τα χρόνια μάλλον, η Huawei. Δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά, τι θα γίνει τώρα με το P50. Μακάρι να έρθουν οι συσκευές, μακάρι το Harmony OS να είναι εξίσου λειτουργικό και να υπάρχουν και εκεί λύσεις για να μην είναι η εμπειρία χρήσης ημιτελής. Ναι. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να ακούσουμε και τη δική σας φυσικά άποψη από κάτω στα σχόλια, παιδιά. Αν είχατε εμπειρία από κάποια συσκευή της οικογένειας P40, αν θα μπαίνατε στη διαδικασία να χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο το οποίο δεν έχει Google Services, αν αυτά που λέμε σας καθησυχάζουν ή σας δημιουργούν την εντύπωση ότι όχι παιδιά εγώ δεν θέλω να μπλέξω με κάτι τέτοιο, άστο αυτό μόνο για σωστά. Τους υπάρχουν και τέτοιοι χρήστες οι οποίοι ρε παιδί μου δεν θέλουν να μπλέξουν, να ψάχνουν προφανώς τώρα εμείς δεν ξέρω γιατί το κάνουμε γιατί απευθύνουμε στον εαυτό πιο πολύ ρητορικό το ερώτημα αλλά η κάμερά του νομίζω με έχει αποζημιώσει μέχρι στιγμής έτσι. Να πω κάτι πριν κλείσουμε όμως, το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και ξέχασα να σου το πω και την άλλη φορά που κουβεντιάζαμε για το P40, λοιπόν, είναι ότι μπόρεσα και χρησιμοποίησα τα Buds Live της Samsung με την εφαρμογή της ίδιας της Samsung την οποία τη βρήκα και λειτουργούν κανονικά. Πολύ καλή η σύζευξη, δηλαδή έγινε κανονικά προβλημάτιστα και γιατί κάποιοι εκεί έξω μπορεί να έχουν παίρνει τη συσκευή αυτή με άλλα, να έχουν ακούσει κάποιο άλλη εταιρεία για ποιο λόγο πρέπει να παίρνουμε δηλαδή μόνο τη Huawei, δεν σε δεσμεύει δηλαδή αυτό τουλάχιστον εμένα, τα χρησιμοποίησα μια χαρά, δεν είχα κανένα θέμα, δηλαδή με το Spotify βγήκα έξω να περπατήσω και αυτά, άκουγα τη μουσική μου κανονικά χωρίς πρόβλημα. Αυτό. Πριν κλείσουμε, σημαντικό, δηλαδή. Σημαντικό γι' αυτό να ξέρει κάποιος ότι ακόμα και αν έχει κάποιο αξεσουάρ από κάποια άλλη εταιρεία, ότι θα μπορέσει να το λειτουργήσει, ότι δεν θα μείνει. Δεν είναι ότι δηλαδή θέλει μόνο τη δικιά τη ίδια εταιρεία. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο εμείς έχουμε καλύψει τα βασικά. Ξαναλέω, περιμένουμε να ακούσουμε και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά. Και δεν ξέρω, παιδιά, αν θέλετε να μας βλέπετε πιο συχνά στην κάμερα, έτσι να κάνουμε τέτοια χαλαρές κουβεντούλες. Πείτε το και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Έγινε. Γεια χαρά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Παιδιά.